τον κύριο Μητρόπουλο να μας δώσει μια εικόνα συνολικότερη, διότι ακόμη επίσημη ανακοίνωση δεν έχουμε, κύριε Μητρόπουλε, και η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής, πριν καν εφαρμοστούν τα μέτρα, είναι ότι ένα σημαντικό ποσοστό των πολιτών, ένα 20%, δεν πλήρωσε την πρώτη δόση. Αυτή τη στιγμή σημαίνει αυτό στην εφορία. Σημαίνει αυτό ότι ήδη πριν καν εφαρμοστούν τα μέτρα, έχουμε ένα σημαντικό, καταγράφεται ένα σημαντικό υστέρημα στα έσοδα. Κύριε Παυλόπουλε, αυτό το πακέτο είναι το σκληρότερο που έχει υποστεί ευρωπαϊκή και κοινωνία του πλανήτη τα τελευταία 40-50 χρόνια. Ιδιαίτερα οι ρυθμίσεις που λένε ότι θα καταργηθούν τα εποχικά επιδόματα ενεργείας. Ξέρετε τι αφορά. Αυτούς που μαζεύουν ρατσίνι, αυτούς που δουλεύουν ένα μεροκάματο το μήνα και το 15 μέρο στην Αφρική επισκευαστική ζώνη, αυτούς που δουλεύουν στα μισοδεψία, δηλαδή οι ακραίες, σκληρότερες κατηγορίες που δεν μπορούν να ζήσουν διαφορετικά. Η άλλη ρύθμιση. Οδηγούμεθα στο να καταργηθεί ο κατώτατος μισθός και να αφαιρεθεί από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση και τη ΓΕΣΕ η διαπραγμάτευση του κατώτατου μισθού. Οδηγούμεθα στο να ζητηθεί πίσω εφάπαξ, κύριε Παυλόπουλε, εφάπαξ 10 χρόνια πίσω. Επειδή τώρα η Τρόικα με τους επικεφαλείς των Υπουργείων διεπίστωσαν ότι κάποια ταμεία αλλού έδωσαν περισσότερο λιγότερο, θα ζητηθεί πίσω σε είδος έκτακτης εισφοράς εφάπαξ πίσω. Και θα καταργηθεί το ιστορικότερο επίδομα στην πατρίδα μας. Από το 1827 παίρνει ένα επιμίσθιο συμβολικό σε είδος στην αρχή, σε αρνή και ύστερα σε κάτι μικρό ως δώρο Πάσχα και Χριστουγέννων. Ξέρετε τι είναι να καταργηθούν τα 3-7 επιδόματα? Αμέσως θα υπάρξει κράξα ταμεία. Το ξαναλέω. Εάν τα 4 δις που πηγαίνουν για δώρο Πάσχα, για δώρο Χριστουγέννων και για επίδομα Δίας, επί των οποίων υπάρχουν εισφορές, πρέπει να πούμε στους τηλεθεατές ότι όλοι οι Έλληνες, ενώ πληρώνουν επί 14 εισφορές, παίρνουν σύνταξη επί 12 τα τελευταία 30 χρόνια. Δηλαδή, υπάρχει μία παραδεδεγμένη θεσμική υπεξαίρεση των ταμείων σε βάρος των τριών αυτών επιδομάτων. Επαναλαμβάνω, μια στιγμή να πω, να το χωνέψουν, ότι δηλαδή πληρώνουμε εισφορές όλοι μας και για το δώρο που παίρνουμε, για το δώρο Πάσχα Χριστουγέννων, αλλά επί αυτών δεν παίρνουμε σύνταξη. Μια και λέτε για το εφάπαξ, για του λόγου το αληθές. Ακούστε μια σημαντική καταγγελία. Πάμε να καλησπερίσουμε κοντά μας τον κύριο Κωνσταντίνο Παπάζογλου, ο οποίος ήρθε και μας βρήκε εδώ. Καλησπέρα, κύριε Παπάζογλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πόσο καιρό περιμένετε το εφάπαξ σας εσείς? 2,5 χρόνια. 2,5 χρόνια. Ναι. Έχω 40 χρόνια υπηρεσίας. Έχω 12.000 αίσθημα. Εργάζομαι 40 χρόνια διαλυπώς. Πήγα στη σύνταξη και περιμένω 2,5 χρόνια περίπου να πάρω το εφάπαξ 22.000 από τη ΔΕΗ. Και όποτε πάω και ρωτάω, μου λένε αύριο και αύριο και με τον άλλο μήνα και τον άλλο μήνα. Και όποτε μας δώσουν λεφτά εμάς, θα πάρετε κι εσείς. Και ακούω ότι δίνουν δανεικά, οι ΔΕΗ σε ταμεία να πληρώσουν τους συνταξιούχους των ανθρώπων αυτών. Και από τότε που υπέβαλε αίτηση, μεσολάβησαν 3 περικοπές. Εγώ πάρω ένα δάνειο. Πώς θα το ξεπληρώσω? Και σαν και εμένα είναι χιλιάδες άνθρωποι, έτσι. Πόση, μόνο εγώ. Πόση περίκοπη έχει υποστεί το. 600 ευρώ. Πόσα? 600 ευρώ. Όχι, όχι, το εφάπαξ σας. Πόση περικοπή έχει υποστεί? 25%. 25%. Ναι. Δηλαδή, τότε που έκανε αίτηση δεν υπήρχε περικοπή. Όχι. Αλλά κάνανε αναδρομική εντωμεταξύ περικοπή. Και τον έπιασε μέσα. Και θα τον πιάσει και η νέα τώρα περικοπή. Ναι. Και θα έχει, όταν πάρει, οψέποτε, θα έχει 50% μείωση. Το αντιλαμβάνεστε και πλήρωνε 35 χρόνια, 30. 40, όχι 35. Ορίστε, αυτό είναι καλός. Και όχι μόνο αυτό, γίνονται περικοπές και από τις συντάξεις. Παίζει ρόλο, αλλά έρχεται ο μνημονιακός νομοθέτης, ο Μάγκας, και σου κάνει αναδρομική περικοπή. Αυτά είναι συνταγματικά. Αναδρομικά από πότε αναδρομικά? Γιατί το δικαστικό σώμα δεν ξεσηκώνεται? Δεν κάνει, αλλά βέβαια είχε τον πρώην πρωθυπουργό. Που τα πέρασε όλα συνταγματικά. Επειδή σακατεύουν τον κόσμο. Δεν έχουν ξαναγίνει, Αντώνη. Θα μπορούσαν να δούμε αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει μέλλον. Επειδή βλέπω ότι παραπονούνται και δικαστές και μάλλον θα απεργήσουν κλπ. Δυστυχώς υπάρχει η απόφαση πικραμένου της Ολομελίας που είπε, κρίνοντας το περσινό μνημόνιο, ότι οι περικοπές του φίλου μας γίνεται για το καλό. Γι' αυτό έγινε πρωθυπουργός, κύριε Καλλιδάκη. Δεν υπάρχει προηγούμενο στα πλανητικά δικαστικά χρονικά να δικαστικοποιείται ένα δόγμα του ΣΟΚ. Αγαπητέ Άκη. Τώρα, κύριε Παπαζόπουλο, πείτε μας. Κύριε Καψαμπέλη. Πόση εφορία σας ήρθε? 1850. Μια ζωή έπαιρνα πίσω επιστρεπτέα. Αυτή τη χρονιά μου ήρθε 1850. Πήγα να κάνω μια αρρύθμιση.
Λέει τι έσοδα έχεις, λέω δώστε μου το χαρτί. Ένα χαρτί να αποδείξω ότι ακόμα δεν έχω πάρει φάπαξ να πληρώσω. Δεν πλήρωσα. Είμαι και εγώ ένας από αυτούς όλους. Δεν πληρώσατε τίποτα. Δεν έχω να πληρώσω. Δηλαδή τι να πάω τους πω, δώστε μου 100 ευρώ το μήνα να σας δίνω. Πόση είναι η σύνταξη? Εμένα, ναι. Ήταν 2% και έχω φτάσει 1500. Και το δάνειο μου είναι 1100 τώρα. Και θα γίνει 1100 τα δίνει τώρα. Έχει και δάνειο ο άνθρωπος. Πού θα βγάλει πέρα. Με ποιο καράβι θα φύγουν όλοι αυτοί οι 300 και από πού θα φύγουν? Δεν είμαι μόνο εγώ αυτός. Είναι χιλιάδες συναδελφοί μου και φίλοι σε αυτή την υπόθεση μέσα. 300. Πώς θα πλήρωσω εγώ το δάνειο μου, για πέστε μου εσείς. Έχει μένει ο συμβολισμός, τι να κάνουμε. Πώς θα πλήρωσω εγώ το δάνειο μου. Δεν τον διορθώνω σε αυτό. Να πάρω το σπίτι που αγόρασα με δάνειο. Δηλαδή να πάω αυτοκτονήσω ή να πάρω μαζί μου 2-3 φεύγοντας. Να τους αφήσω έτσι. Κύριε Παπάζογλου, σας ευχαριστούμε πολύ.